Πώς φτάνει το ακόντιο του αθλητή πιο μακριά? Πώς πέφτει μια πέτρα στη σελήνη? Είναι εύστοχη η σκοποβολή στον Άρη? Με το μαθησιακό αυτό αντικείμενο έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις αρχικές συνθήκες, να αναπαραστήσουμε φυσικά μεγέθη, ακόμα και να κάνουμε μετρήσεις, όπως σε ένα πραγματικό πείραμα. Μπορούμε επίσης να μελετήσουμε την ελεύθερη πτώση και την οριζόντια βολή στη γη, αλλά και σε άλλα ουράνια σώματα. Πριν αρχίσει ο μαθητής ή η μαθήτρια να εκτελεί κάποιο εικονικό πείραμα βολή στο κενό, μπορεί να μελετήσει ποιοτικά το ρόλο του κάθε φυσικού μεγέθους που εμπλέκεται στην κίνηση. Πρώτα μελετά τη δύναμη στη γη. Μπορεί να δει ότι η δύναμη που δέχεται η σφαίρα είναι σταθερή. Η δύναμη παραμένει η ίδια από όποιο ύψος και να πέσει η σφαίρα, ανεξάρτητα από την αρχική της ταχύτητα. Επαναλαμβάνονται τα ίδια βήματα στην σελήνη και στον Άρη. Η δύναμη είναι διαφορετική σε κάθε ουράνιο σώμα, αλλά παραμένει σταθερή για όλες τις κινήσεις στο ίδιο ουράνιο σώμα. Αυτή η διερευνητική διαδικασία οδηγεί το μαθητή ή τη μαθήτρια στο συμπέρασμα ότι η μόνη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα κατά την οριζόντια βολή είναι η δύναμη της βαρύτητας. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιτάχυνση, για την οποία ο μαθητής ή η μαθήτρια ανακαλύπτει ότι είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας στο ουράνιο σώμα που εκτελείται η κίνηση. Για να αντιληφθεί τις δύο απλές κινήσεις, δηλαδή την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και την ελεύθερη πτώση που συνιστούν την οριζόντια βολή, ο μαθητής ή η μαθήτρια επιλέγει να εμφανίζονται μόνο οι συνιστώσεις της ταχύτητας. Παρατηρεί ότι η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας παραμένει σταθερή και είναι η αρχική ταχύτητα της σφαίρας, ενώ η κατακόρυφη συνιστώσα αυξάνει. Έχει τη δυνατότητα μάλιστα να υπολογίσει με το εργαλείο μέτρησης για όποια χρονική στιγμή θέλει και να βρει την ταχύτητα της σφαίρας. Μπορεί επίσης να συγκρίνει το αποτέλεσμα με την ταχύτητα σε άλλα ουράνια σώματα. Στο φωτόδεντρο. Στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και συγκεκριμένα στη Συλλογή της Φυσικής μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα για τη φυσική.